Ελάτε, ξεκινήστε, κυρία Ξενοδοχείου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάντα χαρά και έχει ενδιαφέρον όταν διαδέχεται κανείς το συνάδελφο τον κύριο Τσαβάρα στο έδρανο του ομιλητή. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι ο προϋπολογισμός σαφώς είναι ένας τυπικός νόμος, ο οποίος ιεραρχεί τις βασικές κατευθύνσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Θα συμφωνήσω επίσης με τον αγαπητό κύριο Τσαβάρα ότι έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές, ιδεολογικές, πολιτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, ο προοδευτικός χώρος, με τη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, όπως εκφράζεται και αποτυπώνεται και στο σημερινό προϋπολογισμό. Αναρωτηθήκατε αν εμείς θα θέλαμε, και εκεί μας καλέσατε κιόλας, να κάνουμε κριτική για αυτά που είχατε υποσχεθεί και τα οποία δεν τηρείτε. Νομίζω ότι αυτό είναι και η εισαγωγή για τις δικές μου παρατηρήσεις. Και θα έλεγα ότι είναι τρία τα σημεία τα οποία έχουν πλήρως καταρρεύσει, τόσο όσο αφορά το αντιπολιτευτικό, αντισύριζα μέτωπο πάνω στο οποίο βασίστηκε η αντιπολιτευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο προηγούμενο διάστημα και μάλιστα πέρσι, εδώ, από αυτό το βήμα, όταν είχαμε ήδη βγει από τα μνημόνια κάτι που δεν το δεχόσασταν τότε. Και φυσικά, οι προεκλογικές σας δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Πρώτο, λοιπόν, η κατάσταση της οικονομίας. Ο προϋπολογισμός που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φέρει και σήμερα συζητάμε, στις βασικές του παραδοχές, είναι ακριβώς η οικονομία που παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις 7 Ιουλίου. Να θυμίσω όμως ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσατε για καταστροφή της οικονομίας, αμφισβητούσατε την έξοδο από τα μνημόνια, είχατε φτάσει στο σημείο να γίνεται και μία απαράδεκτη σύνδεση, μία διχαστική σύνδεση, όπου είχαμε ακούσει τότε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, να συνδέει τη συμφωνία των Πρεσπών και όλη την προσπάθεια στην εξωτερική μας πολιτική με τη μη μείωση των συντάξεων. Αυτό λοιπόν είναι σαφές ότι έχει καταρριφθεί. Και το καταρρύπτεται από τη δική σας και σωστά βέβαια προσγείωση στην πραγματική οικονομία και στην πραγματικότητα όπως παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όπως βέβαια είχαν δεχθεί όλοι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί. Το δεύτερο θέμα της διάψευσης, και το θυμίζω αυτό, ήταν το αφήγημα της μεγάλης επαναδιαπραγμάτευσης που θα έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι αλήθεια ότι το εγκαταλείψατε νωρίς. Ήδη από τον πρώτο μήνα, από τον Ιούλιο, από τις προγραμματικές δηλώσεις, αυτό εγκαταλείφθηκε και μάλιστα δεν θελήσατε καν να αξιοποιήσατε την πρόταση που είχε υποβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και ήταν δική του δέσμευση και δική μας δέσμευση εφόσον θα κερδίζαμε τις εκλογές, δηλαδή να αξιοποιηθεί το μαξιλάρι ασφαλείας που είχε διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα εσείς χαιρετίζετε στον προϋπολογισμό, προκειμένου με τον εγκυτικό λογαριασμό να υπήρχε η δυνατότητα μιας έμπρακτης μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων και συνεπώς μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών στην άσκηση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Το τρίτο βέβαια σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι οι περίφημες φοροελαφρύνσεις και η στήριξη της μεσαίας τάξης των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει η πλήρης διάψευση αυτών των εξαγγελιών σας. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η νεοφιλελεύθερη προσέγγισή σας για αυτό που εσείς εννοείτε μεγέθυνση και ανάπτυξη και επενδύσεις αποτυπώνεται πλήρως σε αυτό το προϋπολογισμό. Η πρώτη αλήθεια είναι λοιπόν στον τομέα το φορολογικό. Ήδη με το φορολογικό νομοσχέδιο που προηγήθηκε και τώρα με τον προϋπολογισμό. Είναι σαφές ότι η δική σας επιλογή είναι ακριβώς οι μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις να αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι και οι λιγότερες, δεν αφορούν φυσικά την πλειονότητα των μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών και φυσικά των μεγάλων εισοδημάτων. Αντίθετα, βλέπουμε να μην έρχεστε και να παίρνετε κάποια μέτρα που θα μπορούσατε να πάρετε. Εμείς τα είχαμε εξαγγείλει και μάλιστα προτείνει όσον αφορά και την μείωση της προκαταβολής φόρου και όσον αφορά την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτιδεύματος. Μέτρα συγκεκριμένα που θα είχαν και συγκεκριμένο αποτέλεσμα όσον αφορά τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Το δεύτερο βέβαια, η δεύτερη αλήθεια που αποτυπώνεται στον δικό σας προϋπολογισμό και εκεί είναι και ίσως από τα πιο αισθητά σημεία της διαφοράς,
της πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι φυσικά ο κοινωνικός τομέας. Ένας κοινωνικός τομέας που πρέπει να πούμε ότι μιλάμε συνολικά για μια κοινωνική πολιτική, που εσείς έρχεστε να επενδύσετε στη φθηνή εργασία προκειμένου μαζί με τις φοροελαφρύνσεις όπως προανέφερα κατά τη δική σας άποψη να ενισχύσετε την ανάπτυξη, καταλύετε τις εργασιακές σχέσεις και ρυθμίσεις που είχε επαναφέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν καταργηθεί με το δεύτερο μνημόνιο, και στην ουσία με την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων οδηγείται σε μείωση μισθών. Στον κοινωνικό όμως τομέα, εδώ είναι τεράστια διαφορά. Και δεν αφορά μόνο τα χαμηλότερα εισοδήματα. Το να λειτουργεί στη σύγχρονη Ελλάδα, σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα, το κοινωνικό κράτος, αφορά και τα μεσαία στρώματα. Αφορά και τους επαγγελματίες, αφορά και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και επειδή είναι εδώ ο Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσακαλώτος, και η αναπληρώτρια Υπουργός για τα θέματα πρόνοιας, η κυρία Φωτίου, εγώ θέλω να πω με αριθμούς. Όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 την κυβέρνηση, ήταν 789 τα εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος θεανό, όσον αφορά την πρόνοια. Στα 4 χρόνια και μισό της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από μνημονιακές δεσμεύσεις, και αυτό δείχνει ότι οι διαφορές και οι επιλογές υπάρχουν ακόμα και από δυσχερείς καταστάσεις, ανέβηκαν στα 3,5 δις. Και τώρα είναι η πρώτη φορά αυτός ο προϋπολογισμός που μειώνει τις κοινωνικές δαπάνες και τις δαπάνες που αφορούν το κοινωνικό κράτος. Μειώνει το επίδομα για το ενίκιο, μειώνει για τα αμαία. Και ακούσαμε προηγουμένως και μια τοποθέτηση η οποία μας πήγαινε πίσω στη λειτουργική αναπηρία, κάτι που εμείς είχαμε αποκρούσει την περίοδο που ήμασταν στην κυβέρνηση και είχαμε τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Μειώνει φυσικά το οικογενειακό επίδομα και τα συσίτια, τα σχολικά γεύματα. Και βέβαια έρχεστε και φαίνεται, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, την πρόβλεψη για αυτό το επίδομα για τις γεννήσεις. Θετικό, να δεν θα πει κανείς κάτι. Όχι, παρότι είναι σε μια διαφορετική ίσως αντίληψη του πώς κανείς ενισχύει την οικογένεια και το δημογραφικό. Αλλά πείτε μας ειλικρινά, θεωρείτε ότι το θέμα του δημογραφικού, επειδή τέθηκε από πολλούς συναδέλφους και σωστά, λύνεται έτσι, με μια εφάπαξ εισφορά στη γέννηση? Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αν μας απασχολεί ως εθνικό θέμα το δημογραφικό, αυτό σημαίνει κοινωνικό κράτος, σημαίνει εργασιακές σχέσεις, σημαίνει δικαιώματα στη γυναίκα, μητέρα να μπορεί να δουλεύει, σημαίνει στήριξη κοινωνική της οικογένειας. Αυτή είναι η δική μας μεγάλη διαφορά. Και κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι όταν μιλάμε για μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική, δεν μπορεί να βασίζεται αυτή σε καμία περίπτωση στη φθηνή εργασία, δεν μπορεί να βασίζεται στην έλλειψη δημοσίων επενδύσεων, γιατί εδώ έχουμε και μείωση δημοσίων επενδύσεων, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι με την εργασία, με την υγιή επιχειρηματικότητα, με τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση και πάνω απ' όλα καταπολεμώντας τις ανισότητες. Αυτή είναι η βάση για μια μακροπρόθεσμη και δίκαιη ανάπτυξη. Εκεί διαφέρουμε, γι' αυτό καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό σας και καταψηφίζουμε και την πολιτική που εσείς εξασκείτε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Συρίγος Ευάγγελος, από τη Νέα Δημοκρατία.